Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή την τελευταία μέρα του Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς. Είχαμε ιδιαίτερες σημαντικές παρουσιάσεις. Είχαμε τη συμμετοχή φέτος, τη χρονιά αυτή και την τιμή να έχουμε μαζί μας πέρα από τους εξέχοντες ομιλητές όπως είναι ο κ. Μαγιάτης και πολλούς άλλους. Αλλά είχαμε την ευκαιρία να μας τιμήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Αραχοβίτης. Είχαν έρθει και μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου όπως ήταν ο κ. Θεοδωράκης κτλ. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι το φεστιβάλ αυτό πραγματικά φέτος έφερε πολλά νέα δεδομένα όσον αφορά και τις εξελίξεις, αν θέλετε, και τις καινοτομίες που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα, όπως είναι ας πούμε, οι ψεκασμοί μέσα από drone, αλλά επίσης καινούργια στοιχεία και αναλύσεις από τον κύριο Παρασκευόπουλο και άλλους ερευνητές, που πραγματικά ανέδειξαν την αντιμετώπιση του προβλήματος που είχαμε πέρυσι, ειδικά αυτό το οποίο συνέβη με το γλοιοσπόριο, κυρίως θα έλεγα στη Μεσσηνία και στην περιοχή αν θέλετε, της Καλαμάτας και επηρέασε την ποιότητα της παραγωγής μας. Αυτό λοιπόν συστήθηκε εκτενώς, υπήρχαν σαφείς οδηγίες και παράλληλα έχουμε μια πολύ σημαντική παρουσία των εκθετών με μια μεγάλη συμμετοχή, θα έλεγα, και επισκεψιμότητα και με κυρίαρχο θέμα που μας εντυπωσίασε ήταν η παρουσία Τούρκων εκθετών από την γειτονική χώρα, η οποία είναι πρωτοπόροι, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή σε θέματα που σχετίζονται με την ελαιοποίηση και είχαν μια σημαντική παρουσία. Πρώτη φορά, δηλαδή, στην Καλαμάτα ήρθαν η μεγαλύτερη εταιρεία της διπλανής μας χώρας, των φίλων των Τούρκων, ήρθαν εδώ και εκθέσανε πραγματικά τα μηχανήματά τους με πολύ μεγάλη επιτυχία και μας κάνανε και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Εγώ μίλησα, ήθελα να δώσω την πλευρά της πολιτιστικής διαχείρισης του προϊόντος, που είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί χωρίς ταυτότητα ένα προϊόν δεν έχει νόημα ύπαρξης ή δεν αξιοποιείται κατάλληλα. Και έτσι μίλησα για τη διαχρονική παρουσία στην τέχνη της ελιάς και πώς αυτό μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε στο κομμάτι της προώθησης του ελαιολάδου και της ελιάς. Η χώρα μας είναι συνυφασμένη με την ελιά. Με την ελιά και ο πολιτισμός της και η ιστορία της και η άγρια πλευρά της ελιάς, και αυτά ακριβώς προσπαθήσαμε να δείξουμε εδώ και να δείξουμε και τα μοντέλα από άλλες χώρες που το αξιοποιούν κατάλληλα, και έτσι ήρθε η στιγμή που και εμείς να το εκμεταλλευτούμε για όλο τον κόσμο. Είμαι Βαλιακελίδου, έρχομαι από τη μακρινή Αλεξανδρούπολη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ελαιολογικό Συντηρισμό Καλαμάτας που μας έδωσε την ευκαιρία να βρισκόμαστε εδώ πέρα και να παρουσιάσουμε τις δράσεις σαν ελαιοτριβείο κύκλωπος που κάνουμε για την οικολογική διαχείρισή μας. Ένα ελαιοτριβείο που έχει αφήσει αποτύπωμα. Έτσι, τα τελευταία χρόνια πηγαίνετε εξαιρετικά. Ναι, ναι. Και βρέθηκαν και μεσσηνιακοί εκπρόσωποι λίγο καιρό επάνω και κάνατε food pairing, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Πάμε πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Αλλά αυτό που ήρθα να μεταδώσω και εδώ πέρα και να τονίσω είναι ότι προσέχουμε πάρα πολύ τη λεπτομέρεια και έχει πάρα πολύ κόπο και δουλειά για να γίνει όλο αυτό. Και, ναι. Το ελαιόλαδο πάνω στην Αλεξανδρούπολη είναι διαφορετικό από το μεσσηνιακό? Έχουμε άλλη ποικιλία. Εμείς έχουμε την τόπια ποικιλία εκεί πέρα, την ποικιλία της Μάκρης. Όπως είπα και στη συνομιλία μου, έχουμε άλλες αποδόσεις, άλλες καιρικές συνθήκες. Είμαστε περίπου ένα μήνο πίσω ακόμα και στην ανθοφορία. Οπότε μαζεύουμε πάρα πολύ νωρίς. Έχουμε πολύ άγουρο καρπό που μαζεύεται νωρίς και προσπαθούμε πάρα πολύ για την ποιότητά μας. Κάποια σχέδια συνεργασίας μεσσηνίας έχετε? Είμαστε λίγο μακριά, αλλά σας εύχομαι τα καλύτερα. Είμαστε καλά.